Τι κάνω, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, παιδιά, μετά την επιτυχία των δύο βίντεο μου με fidget spinners, που άμα δεν τα έχει δει, τι κάνει με τη ζωούλα σου, πήγαινε εδώ πέρα να τα δει. Στα θα βρει σε χαρτούλα και κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, παιδιά, μετά την επιτυχία αυτών των δύο βίντεο μου, που by the way, μέσα εκεί πέρα έχει και διαγωνισμού για να κερδίσετε ένα τέτοιο fidget spinner, αποφάσισα να κάνω και ένα τρίτο βίντεο και μάλλον τελευταίο, γιατί πάρα πολλοί από εσά το ζητήσατε. Και αυτό είναι, όπως είδατε και από τον τίτλο, 5 νέα κόλπα που μπορείς να κάνεις στο σχολείο. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο να το κάνω αυτό το βίντεο. Η φάση είναι ότι αυτά τα 5 κόλπα που θα κάνω τώρα είναι ειδικά για το σχολείο, όπως θα καταλάβεις και σε λίγο. Και ναι, αυτό, άμα γουστάρεις, πάτα ένα like να βοηθήσεις και πάτα και μια εγγραφή στο κανάλι άμα δεν έχεις πατήσει. Γιατί προφανώς, άμα κάνεις, θα έχει και άλλα τέτοια βίντεο. Ναι, εντάξει, ωραία, okay, πάμε. Με τα κόλπα, να σου πω πως όπως είπα και πριν, μπορείς να πας να πάρεις μέσα διαγωνισμού στα βίντεο που θα σου έχω από κάτω για ένα τέτοιο. Και άμα δεν κερδίσεις και γενικότερα θες να πάρεις ένα τέτοιο, θα έχω links για το που να πάρεις τέτοιο και από Ελλάδα αλλά και από εξωτερικό κάτω σε links στην περιγραφή. Εντάξει, φύγαμε για τα κόλπα όμως, γιατί μιλάω πάρα πολύ πάλι. Λοιπόν, τώρα για τον πρώτο κόλπο θα πάρω την Κυμολία. Ξέρω ότι όλοι στα σχολεία έχετε μία τέτοια κυμολία. Εγώ πήρα με μπλε χρωματάκι, δεν υπάρχει λόγος, απλά έτσι την πήρα. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό που θα κάνω είναι να την ισορροπήσεις στο fidget spinner μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό πάρα πολύ εύκολα, απλά πηγαίνεις είτε στο γραφείο είτε στο πίνακα και κλέβεις μια κυμολία. Ναι, κλέψε μια κυμολία. Όχι, λοιπόν, για να δούμε. Το έχω. Αυτό το προσπάθησα πριν και μου ήταν λίγο δύσκολο, αλλά με τη βοήθειά σας, γιατί έχετε κάνει like προφανώς. Κάτσε να το κάνω άλλη μία, γιατί δεν μετράει τώρα για 2 δευτερόλεπτα, ρε, easy. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε, easy, έλα. Χοντρό, καλό, στο μεσί για αυτό το κόλπο βοηθάει να μην κρατάς, ρε παιδί μου, την κυμολία έτσι, ξέρω εγώ, λες και είναι, δεν ξέρω, λαμπάδα, να πούμε. Κράτα την έτσι, έτσι, σαν άντρας. Κατάλαβες. Ωραία, λοιπόν, την αφήνουμε την κυμολία. Έπεσε κάτω, δεν πειράζει. Και συνεχίζοντας τώρα με το θέμα της κυμολίας και γενικότερα του πίνακα, θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα. Ναι, δεν βρήκα κάποιο σφουγγάρι, κλασικό σφουγγάρι τέλος πάντων που χρησιμοποιούμε στους πίνακες στο σχολείο, αλλά βρήκα αυτό που είναι. Από τα τζάμπου είναι τέλος. Anyway, λοιπόν. Και ναι, το μαντέψατε, αυτό που θα κάνω είναι να το ισορροπήσω πάνω του. Λοιπόν, γιατί είπαμε, το παιδάκι μου, σήμερα θα κάνουμε με τα πάντα. Αου. Γιατί όπως έλεγα, σήμερα θα κάνουμε κόλπα με τα πάντα που μπορείς να βρεις στο σχολείο. Το έχω, λοιπόν, εδώ πέρα στη γωνίτσα όμως, όχι όπου να είναι. Α! Πρέπει να το κρατήσω. Α! Εντάξει, το έχω. Το επόμενο μας κόλπο μπορείς να το κάνεις είτε με στυλό, είτε με μολύβι, εγώ έχω μηχανικό μολύβι, sorry, είτε με μαρκαδόρο. Προφανώς το πιο εύκολο από τα τρία είναι ο μαρκαδόρος, γιατί έχει πιο μεγάλη επιφάνεια, αλλά εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι δεν πάμε για τους εύκολους τρόπους. Θα το κάνω με το μηχανικό μολύβι, που είναι πιο δύσκολο από όλο, γιατί, απ' όλα, γιατί έχει πολύ μικρή επιφάνεια και... Ναι! Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε εδώ πέρα και αυτό που σας έδειξα και στο προηγούμενο το βίντεο με τα fidget spinners. Παίρνουμε εδώ πέρα, εγώ τώρα πήρα ένα μαχαιράκι, αλλά ό,τι να είναι, μπορεί να το βγάλεις με τον νύχι σου, αλλά εγώ δεν έχω νύχια. Και τσακ, κοίτα, το βγάζεις. Και μετά κάνεις και ένα τσακ, τσακ, τσακ. Και το βγάζεις και εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ πέρα, τώρα έχει τρυπούλα. Ναι, οπότε αυτό που έχεις να κάνεις είναι το κρατάς λίγο, του χώνεις ένα spin, αν μπορείς. Προσπαθείς τέλος πάντων, του χώνεις ένα spin. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο πιο φλόρικος τρόπος για να το κάνεις. Ο πραγματικός τρόπος είναι ο εξής. Τα παίρνεις αυτά που μόλις έβγαλες και τα βάζεις πίσω, γιατί ξέχασε ότι ο πραγματικός τρόπος είναι με αυτά κουμπωμένα. Οπότε το γυρίζεις, παίρνεις το μολύβι σου το μηχανικό για να παιδευτείς πάρα πολύ και ελπίζεις ότι θα πετύχει. Αγχώθηκα. Φίλε, με την καμία. Το έκανα για κάτι κλάσματα. Το ξανακάνω, ρε. Δεν με πιστεύετε. Το ξανακάνω, ρε. Έλα, easy. Πάμε. Φώναζε, Άννα, easy. Easy. Ήταν για ένα. Εντάξει, παιδιά. Έτσι το κάνατε. Εμείς εδώ πέρα, παιδιά, δείχνουμε τον τρόπο. Όχι την επιτυχία πάντα, αλλά για να μην νομίζετε τίποτα άλλο.
θα πάρω το μαρκαδόρο και θα το κάνω με αυτό. Που είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά μπορείς να το πετύχεις πολύ πιο... Έλα, easy, πάμε πάλι, easy. Να το, απλά δεν πρέπει να μιλάς. Αυτό είναι το μυστικό, να μην μιλάς σε κανένα, να μην έχεις φίλους. Το έκανα, φίλε, το έκανα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα γι' αυτό, φιλαράκι. Το επόμενο τρίκ είναι με το κινητό σου. Εντάξει, ποιος πηγαίνει σχολείο χωρίς το κινητό? Δεν θα έπρεπε να το φέρνετε, αλλά το φέρνετε, ρε κολόπεδα. Οπότε, μας χάλα εδώ πέρα. Το γυρνάω και πάρα πολύ εύκολα, oh my god. Πάρα πολύ εύκολα λέω, θα το βάλω. Έλα, πάμε, easy. Πω, μόνος μου μιλάω. Easy. Περίμενε. Έλα. Επειδή πήγα να μιλήσω, εσείς φταίτε. Πάμε άλλη μία, ελπίζω ότι δεν θα σπάσουμε καμιά οθόνη, λοιπόν. Το έχουμε, πάμε. Δεν θα μιλάω τώρα, ησυχία. Μη μιλάτε, ρε. Το έκανα, φίλε, το έκανα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό, φιλαράκι. Άμα σπάσετε τις οθόνες του κινητού σας, γιατί ίσως σας πέσει το κινητό ή σας πέσει το fidget spinner πάνω στην οθόνη του κινητού, Δεν ευθύνομαι εγώ. Άννα, πρέπει να βάλω και ένα do not try this at home or school or whatever, ε. Ναι. Έτσι. Μην το κάνετε, ρε κολόπεδα. Μην το κάνετε. Για το επόμενο θα χρειαστούμε ένα βιβλίο. Εγώ τώρα δεν πήρα βιβλίο, πήρα ένα τετράδιο. Τετράδιο, κοίτα, ωραία, λοιπόν. Και το πάμε στη μασχάλα, το γυρνάμε. Η μασχάλα είναι, πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα πετύχετε. Και δεν θα το βάλεις όπου να είναι, θα το βάλεις στην ακρούλα εδώ, φιλέ. Στην ακρούλα, εδώ. Τι νομίζεις, εγώ είμαι professional, ρε. Όταν θα σκέφτεσαι professional fidget spinner, εγώ, είμαστε ένα. Φοβάμαι. Άου! Προχωράμε και το βάζουμε πάνω εδώ. Θα πέσει, αλλά δεν πειράζει, προσευχόμαστε ότι δεν θα πέσει. Και... Χοντρό, μείνε. Φίλε, το νιώθεις? Το νιώθεις, oh my god. Τρελό. Άννα, είπα ότι αυτό... Ναι, το τελευταίο κόλπο ήταν αυτό που είδατε, δεν το είπα πριν, αλλά τώρα το μάθατε ότι είναι το τελευταίο το κόλπο. Αυτά, λοιπόν, θέλω να σου θυμίσω τώρα να πατήσεις like, γιατί άμα δεν πατήσεις like, δεν θα κερδίσεις τίποτα, φίλε. Πρέπει να πατήσεις like και να κερδίσεις. Στάρα τα βίντεο όμως. Εντάξει, γιατί έχω διαγωνισμούς. Και άμα δεν με έχεις ακολουθήσει στο Instagram, να πας να με ακολουθήσεις. Γιατί έχω και εκεί πέρα διαγωνισμό για fidget spinner. Και άμα δεν με ακολουθήσεις και στο Facebook, θα χάσεις εκεί πέρα. Επειδή έχω και εκεί πέρα διαγωνισμό για fidget spinner. Οπότε, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να με κάνεις like στο Facebook, πρέπει να με κάνεις follow στο Instagram και πρέπει να πας στα δύο βίντεο που έχω από κάτω για να πάρεις μέρος διαγωνισμούς. Να επισημάνω ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν διαφορετικούς διαγωνισμούς. Οπότε, άμα πας σε όλα αυτά και κάνεις, θα έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις ένα fidget spinner. Και τώρα εγώ πάω να πεθάνω. Αυτά πρέπει να πας εδώ πέρα να κάνεις, να δεις και αυτό το βίντεο. Άννα, έχω αρκετό χώρο εδώ πέρα. Ναι. Χαίρομαι. Πήγαινε δες αυτό το βίντεο και πήγαινε κάνει εγγραφή σε αυτά τα κανάλια που είναι πάνω από το βίντεο. Εντάξει, θα περιμένω. Πάτα. Έχω και gaming κανάλι. Από το gaming είναι αυτό. Άντε, πάτα τώρα όμως. Πάτα. Οκ, okay, αυτά.